Σάββας, είναι αυτό εδώ το στιγμιότυπο. Ναι, ναι. Είναι μέσα σε 10 δευτερόλεπτα λοιπόν. Την πλησιάσαμε και τη ρωτήσαμε τι γίνεται με την υγεία της, τι θα γίνει με την αποφυλάξησή της, αν η υγεία θα παίξει κάποιο ρόλο στην αποφυλάξησή της. Σε όλα αυτά τα ερωτήματα μας απάντησε λακωνικά, θα αποφανθεί η επιστήμη. Η κυρία Βίκη Σταμάτη λοιπόν, σύμφωνα και με τον συνήγορό της, αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας. Ναι. Σήμερα 11.30 ώρα το πρωί εισήχθη στο νοσοκομείο Άγιο Σάββας, της έγιναν κάποιες εξετάσεις και στη συνέχεια οδηγήθηκε πάλι στις φυλακές Κορυδαλλού. Συναντήσαμε τον κύριο Κούγια, τον κύριο Αλέξη Κούγια, τον δικηγόρο της. Και τη ρωτήσαμε. Μια δήλωση. Ναι, μια δήλωση για το τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία της και το ότι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε, Βαγγέλη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κούγιας. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε και με ενημέρωσε ότι η πρώτη προσέγγιση σε αυτό που απασχολεί τους γιατρούς ήταν επιτυχής. Ότι έγιναν δύο παρακεντήσεις. Βεβαίως, κατά την επιστροφή της πληροφορήθηκα ότι ο γιατρός που την κουράζει στη φυλακή δεν ήταν ευχαριστημένος και υπήρξε και νέα επικοινωνία με τον γιατρό που έκανε την επέμβαση. Από το πληροφορούμε αύριο θα υπάρχει μια καινούργια επικοινωνία. Ας ευχηθούμε όλα να πάνε καλά. Είναι σίγουρα μια ταλαιπωρία που έχει αρχίσει εδώ και αρκετό καιρό και εύχομαι να μην συνεχιστεί για πολύ καιρό ακόμα.